Right, so I'll begin in Greek, and then I'll shift to English, and then I'll take questions in either English or Greek and answer them in the language that they've been asked. Κυρίες και κύριοι, στο σημερινό Eurogroup, η ελληνική αντιπροσωπεία έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα στο Eurogroup, παρουσιάζοντας μια συνολική, ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία, εφόσον γίνει αποδεκτή, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα θέσει τέλος στο ελληνικό δράμα, στην ελληνική κρίση των τελευταίων ετών, όχι μόνο της σημερινής συγκυρίας. Εξηγήσαμε ότι οι δύο πλευρές, η δική μας πλευρά και η πλευρά των θεσμών, όλο αυτό το καιρό, έχουν έρθει αρκετά κοντά. Τουλάχιστον όσο αφορά τα δημοσιονομικά, οι δικές μας συμβιβαστικές προτάσεις μας έφεραν 0,5% του ΑΕΠ κοντά στις θέσεις των θεσμών. Αυτή η διαφορά, αυτό το κενό του 0,5% σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια έλλειψη συμφωνίας. Ο πραγματικός λόγος που οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις διακόπησαν πριν από μερικές μέρες, όπως θα ξέρετε όλοι, έχει να κάνει με το γεγονός ότι, όπως είπαν οι εκπρόσωποι των θεσμών στους δικούς μας εκπροσώπους, οι εκπρόσωποι των θεσμών δεν είχαν εντολή να διαπραγματευτούν περαιτέρω όσο αφορά την ουσία των μέτρων για να καλυφθεί αυτό το δημοσιονομικό κενό και σε καμία περίπτωση δεν είχαν εντολή να συζητήσουν τις προτάσεις μας για το δημόσιο χρέος και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε εμείς και εκείνοι να συμβιβαστούμε όσο αφορά τα παραμετρικά μέτρα που εκείνοι ήθελαν σε σχέση με τις προτάσεις μας για το χρέος. Στην παρουσίασή μας επισημάναμε το σημαντικό άρθρο του Olivier Blanchard, που είναι ο Chief Economist, ο βασικός οικονομολόγος, ο Διευθυντής του Οικονομικού Τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ένα άρθρο το οποίο είχε τον πολύ ενδιαφέροντα τίτλο «Ελλάδα, μία αξιόπιστη συμφωνία θα απαιτήσει δύσκολες αποφάσεις και από όλες τις μεριές». Από όλες τις μεριές. Η έμφαση στο «από όλες τις μεριές». Δυστυχώς, όπως ακούσατε προηγουμένως, η Προεδρία του Eurogroup επέλεξε να επικεντρωθεί στις ευθύνες της ελληνικής πλευράς και όχι στις ευθύνες όλων των πλευρών, αντίθετα με το άρθρο του Chief Economist του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δεν είναι στιγμή για να αποδοθούν ευθύνες τη μία στην άλλη μεριά. Στην τοποθέτησή μας στο Eurogroup ξεκαθαρίσαμε ότι η πολιτική ευθύνη είναι ευθύνη όλων των Υπουργών Οικονομικών που αντιπροσωπεύονται, που είναι εκλεγμένοι. Είναι ευθύνη όλων των πολιτικών ηγετών της Ευρωζώνης να βρουν λύση έτσι όπως απαιτούν οι εκλογές μας. Το δεύτερο ερώτημα που θέτει ο Olivier Blanchard στο άρθρο του αφορά το ποιες προσαρμογές πρέπει να κάνει η ελληνική πλευρά και ποιες προσαρμογές πρέπει να κάνει η πλευρά των θεσμών. Ακριβώς έτσι, verbatim, το θέτει ο κύριος Blanchard. Ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει προσαρμογές δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το ερώτημα για εμάς είναι τι είδους προσαρμογές. Δημοσιονομικές προσαρμογές παραμετρικές του τύπου περικοπών, του τύπου αύξησης των συντελεστών φορολόγησης. Από αυτή την άποψη η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια. Έχουμε κάνει τις περισσότερες τέτοιες προσαρμογές στην ιστορία, αν θέλετε, των τελευταίων 200 ετών. Να σας θυμίσω ότι το δομικό έλλειμμα του ελληνικού δημοσίου έχει μειωθεί κατά 20%, οι μισθοί έχουν πέσει κατά 37%, οι συντάξεις μέχρι και 48%, η απασχόληση στο δημόσιο, η θέση στο δημόσιο, ο δημόσιος τομέας όσο αφορά την απασχόληση 30%, κατά 30%, ακόμα και το ελληνικό εμπορικό ισοζύγιο έχει μειωθεί πολύ σημαντικά, το έλλειμμα του. Το αποτέλεσμα βέβαια ξέρουμε ποιο ήταν. Πέραν της δημοσιονομικής προσαρμογής,
Είχαμε και μία προσαρμογή μέσα εισαγωγικά του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, το οποίο έπεσε 27%. Ο πληθωρισμός εξφενδονίστηκε στο 26-27%. Σήμερα εξακολουθούμε να έχουμε αποπληθωρισμό του μείον 2%. Έχουμε φτάσει η μαύρη εργασία, η μη δηλωμένη εργασία να ξεπεράσει το 33-34%. Οι τράπεζες να έχουν ένα δυσθεώρατο ποσοστό κόκκινων δανείων. Το δημόσιο χρέος να έχει ξεπεράσει 180%. Νέοι άνθρωποι που το ελληνικό δημόσιο έχει καταβάλει ιδιαίτερα μεγάλες προσπάθειες για να σπουδάσει, για να τους εμφυσίσει ανθρώπινο κεφάλαιο, έχουν εγκαταλείψει ή εγκαταλείπουν την Ελλάδα. Η φτώχεια, η πείνα ακόμα, η έλλειψη πρόσβασης σε βασικά αγαθά όπως η ενέργεια έχουν φτάσει σε επίπεδα που συνήθως συνδυάζονται με κατάσταση εμπόλεμη. Αυτό που χρειάζεται η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία, είναι βαθιές πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Και αυτές παρουσιάσαμε. Πέραν αυτών που ξέρετε όλοι ότι έχουμε ήδη παρουσιάσει στο επίπεδο του Brussels Group, στο δικό μας Staff Level Agreement, που έτσι επιγραμματικά να σας θυμίσω περιλαμβάνει την ατζέντα των ιδιωτικοποιήσεων για την περίοδο 2015-2025, τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής φόρων και τελών, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο θα ελέγχει την εκτέλεση του προϋπολογισμού και το οποίο θα είναι ανεξάρτητο από την κυβέρνηση, το πρόγραμμα για τα κόκκινα δάνεια και για τους πληστηριασμούς, τις μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα και στο κώδικα πολιτικής δικονομίας, την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, την κατάργηση πάρα πολλών από τους φόρους υπερτρίτων, την διοικητική μεταρρύθμιση με την εισαγωγή ενός πραγματικού συστήματος αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων, την μείωση του μη μισθολογικού κόστους και τον εξυγχρονισμό του μισθολογίου, το ενιαίο μισθολόγιο. Πέραν αυτών, εξήγησα στους ομολόγους μου στο Eurogroup ότι μετά ιδίως από τη συνάντησή μου με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΣΑ, τον κύριο Άγχελ Γκουρία, χτες, η ελληνική κυβέρνηση έχει δρομολογήσει σε συνδυασμό, σε συνεργασία με τον ΟΣΑ, ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Έχουμε συμφωνήσει ήδη σε έναν οδικό χάρτη για τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, με πολύ γοργούς ρυθμούς, να αντιμετωπίσουμε τα εξής. Πρώτον, τη δημιουργία ενός ολόκληρου συστήματος πλαισίου εναντίον της διαφθοράς και ιδίως στο θέμα των προμηθειών του δημοσίου. Απελευθέρωση στο χώρο των κατασκευών και στην αγορά και τυποποίηση των υλικών που χρησιμοποιούνται από τον κατασκευαστικό κλάδο. Την φιλελευθερωποίηση της χονδρικής, του χονδρικού εμπορίου. Την ρύθμιση και ενοποίηση των ρυθμιστικών κανόνων που αφορούν το ίντερνετ, το διαδίκτυο, την τηλεφωνία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τη δημιουργία επιτέλους, πολλές κυβερνήσεις το ανακοινώνουν, αλλά ήρθε η στιγμή να γίνει, των one-stop shops, των επιχειρηματικών ΚΕΠ, ιδίως τη μετατροπή τους σε πολύ μεγάλο βαθμό σε πλήρως ψηφιοποιημένων κέντρων, ώστε να μπορεί να ιδρύεται μία επιχείρηση σε μία μέρα και στο διαδίκτυο. Και, αυτό έχει σημασία, η συνεισφορά του ΟΣΑ στην σε αναλογιστικές μελέτες για το συνταξιοδοτικό, για το ασφαλιστικό πρόγραμμα, σύστημα. Θέλω να πω ότι δώσαμε μεγάλη σημασία. Παρακαλέσαμε θερμά τους ομολόγους μας στο Eurogroup επιτέλους να δώσουν έμφαση στην πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ μεταρρυθμίσεων που χτυπούν παθογένειες και αναποτελεσματικότητες από τις περικοπές. Οι περικοπές, όπως έχω ξαναπεί, από μόνες τους δεν αποτελούν μεταρρύθμιση. Το πρόβλημα με τον ΦΠΑ στην Ελλάδα δεν είναι ότι είναι χαμηλός ο συντελεστής, ποτέ δεν ήταν, το πρόβλημα είναι η εισπραξιμότητα. Το να αυξήσουμε την εστίαση 10 μονάδες, το να αυξήσουμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ 10 μονάδες, αυτό δεν αποτελεί μεταρρύθμιση. Το να αυξήσουμε την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ, αυτό αποτελεί μεταρρύθμιση. Μία από τις μεγάλες αγωνίες που φυσιολογικά έχουν οι εταίροι μας
είναι ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις, όχι αναγκαστικά η δική μας, αλλά το ελληνικό δημόσιο γενικότερα, ίσως κάποια στιγμή πάλι επιτρέψει τον εκτροχιασμό των προϋπολογισμών και τη δημιουργία αντιπλεονασμάτων πρωτογενών ελλημάτων. Σε αυτό το σημείο μοιραστήκαμε τις αγωνίες των συναδέρφων μας μαζί τους και κάναμε μία καινοτόμα πρόταση. Προτείναμε, στο πλαίσιο της συμφωνίας που ήδη έχει επέλθει μεταξύ ημών και των θεσμών για τη δημιουργία ενός δημοσιονομικού συμβουλίου, το οποίο θα παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού, αυτή η παρακολούθηση που θα γίνεται ανεξάρτητα από την κυβέρνηση, ανεξάρτητα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ανεξάρτητα από το Υπουργείο Οικονομικών, αυτή η παρακολούθηση που θα γίνει σε εβδομαδιαία βάση, ταυτόχρονα να συνδυάζεται με ένα αυτοποιημένο σύστημα, το οποίο στην περίπτωση που υπάρχει η διάγνωση ότι ο προϋπολογισμός τίνει να εκτροχιαστεί, να περάσει σε έλλειμμα, σε πρωτογενές έλλειμμα, αυτοματοποιημένα, να γίνεται άμεση μείωση των δαπανών οριζοντίως, όλων των δαπανών του Δημοσίου, έτσι ώστε να υπάρχει, αν θέλετε, ένα σύστημα το οποίο να μην περνάει μέσα από την πολιτική διαδικασία, που να εγγυάται ότι ο ελληνικός προϋπολογισμός, ο προϋπολογισμός του ελληνικού κράτους, του ελληνικού δημοσίου, δεν θα περάσει σε πρωτογενή ελλείμματα. Αυτό ήταν μια πολύ σημαντική πρόταση. Θεωρούμε ότι όλο αυτό το μεταρρυθμιστικό πακέτο, το οποίο σας ανέπτυξα, σε συνδυασμό με την πολύ λελογισμένη και καλά σχεδιασμένη πρότασή μας για το ελληνικό δημόσιο χρέος, που όπως γνωρίζετε αποτελείται από την πρόταση το ελληνικό δημόσιο μετά το κλείσιμο του παρόντος προγράμματος να μην δανειστεί ξανά ούτε ένα ευρώ από τους εταίρους, αλλά να γίνει μία μεταφορά του χρέους που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα 27 δισεκατομμύρια των SNB Bonds, των ομολόγων από το πρόγραμμα SNB της περίοδου 10-11, να μεταφερθεί στον ESM μέσα από τη δημιουργία ενός νέου παθητικού, ενός νέου δανείου, αν θέλετε, που θα λάβει το ελληνικό δημόσιο, χωρίς όμως το ελληνικό δημόσιο να λάβει ούτε ένα ευρώ, χρησιμοποιώντας ως κοινό conditionality, ως κοινή συνθήκη για να επεκταθεί αυτή, για να επεκταθεί, για να γίνει, μεταφερθεί αυτό το ποσό, το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που σας ανέλησα, το οποίο θα αποτελεί ταυτόχρονα τη βάση για να κλείσει το παρόν πρόγραμμα και τη βάση για να αρχίσει η μετά τον Ιούνιο-Ιούλιο εποχή. Μια τέτοια μεταφορά αυτών των 27 δισεκατομμυρίων ουσιαστικά θα έλυνε τα χρηματοδοτικά προβλήματα του ελληνικού δημοσίου για τα επόμενα χρόνια και ταυτόχρονα θα επέτρεπε μετά την επίτευξη της συμφωνίας στο ελληνικό δημόσιο, στο ελληνικό κράτος να συμμετάσχει στην ποδοσφαιρική χαλάρωση. Ουσιαστικά θα είχαμε συνδυασμό μεταρρυθμίσεων, επίλυσης του χρηματοδοτικού κενού και αναδιάρθρωση ουσιαστική του χρέους, χωρίς ούτε ένα ευρώ κούρεμα για τους εταίρους, χωρίς ούτε ένα νέο ευρώ δανεισμού για το ελληνικό δημόσιο και σε συνδυασμό με τις συζητήσεις που ήδη γίνονται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με την EBRD και άλλους φορείς που θα καταλήξουν πολύ σύντομα και στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, αν θέλετε, σε ένα επενδυτικό πακέτο για την ελληνική οικονομία, θα είχαμε μια τελική επίλυση της κρίσης. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση, διαστανόμενη πλήρως την ιστορική ευθύνη της στιγμής, κάλεσε στο Eurogroup σήμερα τους εταίρους μας να προβούμε όλοι μαζί σε μια πολύ γρήγορη, αποτελεσματική διαπραγμάτευση σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών ή, ακόμα καλύτερα, πιο αποτελεσματικά, σε επίπεδο αρχικών κρατών. Ο χρόνος που απομένει δεν είναι πολύς, αλλά είναι αρκετός, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια τέτοια εποφελής συμφωνία, η οποία θα έθετε μια και καλή την ελληνική κρίση εκτός πρωτοσέλιδων και παράλληλα θα ενέπνε τόσο τους Έλληνες πολίτες όσο και τους Ευρωπαίους με την εμπιστοσύνη που τους λείπει το τελευταίο καιρό στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και σε εμάς τους πολιτικούς. Τώρα θα προσπαθήσω να πω τα ίδια στα αγγλικά. Ladies and gentlemen, in today's Eurogroup meeting, our side sent a strong signal to our partners and to the institutions by presenting a comprehensive proposal
that can, if accepted, in a short space of time, resolve the Greek crisis once and for all. We explained that the two sides, Greece and the institutions, had already come really close to an agreement on very important parts of that agreement. In fiscal terms, our concessions over the last weeks and months have brought us within 0.5 percentage point of GDP of what the institutions are proposing and demanding. This gap is too small to justify a dangerous impasse. The real reason why negotiations were interrupted a few days ago was that the institutions, as their delegates told our delegates, did not have a mandate to negotiate that particular tiny gap and the ways in which it would be filled. And moreover, they did not have a mandate to discuss trade-offs between parametric reforms that the institutions demanded and our proposals for the essential debt swaps that would allow Greece to end the crisis, to return to the markets shortly after the announcement of an agreement. In short, our proposals for not just completing the current program, but for ending the crisis. In our presentation, in the context of the Eurogroup, I mentioned Dr. Olivier Blanchard's article, a recent article. Dr. Blanchard is the IMF's chief economist, let me remind you, with a very pertinent title, the title being Greece. Just give me 1 second to find it. Yes. A credible deal will require difficult decisions by all sides. He's of course right, but the three operative words are by all sides. How much of an adjustment has to be made by Greece, Dr. Blanchard asks, and how much of an adjustment needs to be made by the institutions, by the official creditors? This is a hugely important question. That Greece needs to adjust, there is no doubt whatsoever. The question, however, is not how much adjustment needs to do, to make. It is rather what kind of adjustment. That Greece has adjusted over the last 5 years, there is no doubt, is there? The public sector's structural deficit has declined by a world record-beating 20%. Wages have fallen by 37%. Pensions were reduced by up to 48%. State employment diminished by almost a third. Consumer spending was curtailed by 33%. Even our current account deficit went down by 16%. So no one can say that Greece is not adjusted to its new circumstances after the great financial crisis of 2008. But what we can also say is that this gigantic adjustment of the last 5 years has produced many problems. You all know that real GDP has fallen by 27%, that unemployment has almost reached 30%, that we are now currently, as I speak, are suffering from a deflation rate of -2%. That undeclared labor has gone beyond 33%, that banks are laboring under non-performing loans that exceed 37-38%. Public debt, because of GDP's collapsed, is now at 180% of GDP. Young, very well qualified people who have been educated, whose human capital has been produced by public expenditure in Greece, have left Greece and are offering their services and their skills to other nations. Poverty, hunger, even energy deprivation have registered increases usually associated with a state at war. Investment in productive capacity has evaporated. So the first part of Dr. Blanchard's question, how much of an adjustment has to be made by Greece, needs to be answered. Greece needs a great deal of adjustment, but not that kind of adjustment. We need reforms, not more cutbacks, not more parametric changes or increases in tax rates. We need to adjust, there's no doubt about that, to a new culture of paying taxes. But that is not helped by hiking taxes without reforming the tax system. We need to make the pension system sustainable by eradicating unpaid labor, minimizing early retirements, eliminating pension fund fraud, boosting employment.
not by eradicating the solidarity tranche from the lowest of the low of pensions, because that simply creates popular discontent that does not allow the Greek population or enable the Greek population to become owners of the reform agenda. In our proposals to the institutions over the last few weeks, we offered an extensive privatization agenda spanning the period, the 10-year period, the decade beginning this year, the creation of a fully independent tax and customs authority modeled on the IRS in the United States, or the British equivalent, a fiscal council that oversees the state budget, a short-term program for limiting foreclosures and managing non-performing loans, liberalization of several product markets and services, elimination of many nuisance charges, public administration reforms that include proper staff evaluation procedures, reducing non-wage costs, modernizing and unifying public sector payrolls. Now, in addition to the reforms that we offered in the last few weeks to the institutions, the Greek authorities have engaged the OECD, the Organization of Economic Cooperation and Development, to help Athens, the Athens government, design, implement, and monitor a second series of reforms, independent of those that we have been negotiating with the institutions. Only yesterday, I met with the Secretary General of the OECD, Mr. Angel Gurria, and his team to announce this joint reform agenda, complete with a specific roadmap and a program that focuses on key areas. For instance, we decided to work together towards a major anti-corruption drive and relevant institutions to support it, especially in the area of public procurement, liberalization of the construction sector, including the market and standardization of construction materials, wholesale trade liberalization, the media, the world of the media, electronic and press codes of practice, the establishment of one-stop business centers that eradicate the bureaucratic impediments to doing business in Greece and digitalize the process of securing licensing and also tax file numbers for startups and new companies. Pension system reform, where the emphasis will be on a proper long-term actuarial study, the phasing out of early retirements, the reduction in the operating cost of the pension funds, rather than merely cutting pensions. So there is no doubt the Greek government is utterly committed to adjusting further. We desperately need these deep reforms, but I urged my colleagues in the Eurogroup to take seriously under consideration the great difference between, on the one hand, reforms that attack parasitic rent-seeking behavior and inefficiencies, and on the other hand, parametric changes that simply jack up already high tax rates and reduce benefits to the weakest. Now, the great concern of our partners in the Eurogroup, which we take seriously, is that the Greek state may very well allow its budget execution to be derailed again and for Greece to go back to the indignity of primary deficits from primary surpluses. This is something that our government is determined not to do. And yet we recognize that there is a problem of trust within the Eurogroup. In order to overcome it, in today's meeting, we put on the table a radical proposal, a proposal that has never been discussed before. It was not asked of us by the institution, an innovative proposal that came from us. And it is this. In the context of our agreement that we should have our fiscal council, the independent fiscal council, something equivalent to Britain's Office for Budget Responsibility, monitor the execution of the budget. Rather than simply monitoring it and coming up with reports on the evolution of the budget, we propose that there should be an automated hard deficit break that without consultation in Parliament even will be automated, will be activated when the projections of this fiscal council show that there is a high probability that in the next few months, weeks, period, the Greek budget will go into primary deficit. And activate
automatically, without going through the political process, and across the board, horizontal if you want, reduction in outlays, whether they're wages, pensions, all sorts of outlays, horizontally, small at first, gradual, in order to ensure that the budget is not derailed. This was our gesture of goodwill to our partners to show that this government is keen not only to reform the country, not only to have debt sustainability, but also to ensure that there are the mechanisms in place that are creditable and which can guarantee to the whole of the Eurozone that the Greek state will not need to borrow money from, not a single euro, from our partners again in order to pay for its, to pay its way, wages, salaries, procurement, and so on. Also, we laid down again and laid out our proposal regarding how not only to conclude this agreement, but to move beyond in a manner that will ensure that Greece returns to the markets quickly and we are no longer dependent on official sector loans. And the proposal, you've seen it before, but let me just outline it briefly, is very simple. Our public debt, as you know, comprises a number of slices. The EFSF and GLF loans are long-dated and have quite low interest rates, so they are not an immediate concern. But the legacy debt, which is still with the European Central Bank, the 27 billion of SNP program bonds, which remain in the books of the ECB, create two different kinds of problems. The first, of course, because it's short-dated, these are bonds that expire, that mature shortly, that creates a funding gap. Second, the second problem that this lump of 27 billion that is sitting there of Greek debt, of Greek bonds in the books of the ECB, is the fact that even if we have an agreement, 27 billion in the books of the ECB prevents Greece from participating in quantitative easing. To have a program of quantitative easing whose very purpose is to fight the forces of deflation and at the same time to exclude from it the country, the member state, which is most afflicted by deflation, is a paradox. Our proposal is very simple. Not one new euro of debt for the Greek state, but a simple swap, a simple transfer of those 27 this liability of 27 billion from the books of the ECB onto the ESM. Technically, that would mean a new loan from the ESM, but not for the Greek government. The Greek government will simply not receive a single penny of it. That 27 billion will be used to purchase the SNP bonds and to retire them. The benefit of this will be that this is a, if you want, intra-Troika swap, move, shift, from one of the Troika institutions to another. The Greek state will not collect, as I said, 1 euro. Greece is now going to have a debt repayment schedule which is much smoother, which comes part and parcel with participation in quantitative easing, together with the reform package and with the investment packages that we are negotiating as we speak with the European Investment Bank, with the EBRD, as part of the Juncker Plan. This triad of announcements would essentially put an end to the Greek crisis, inspire the Greek people, investors, both Greeks and non-Greeks, who are interested in participating in the renaissance, which will be spearheaded by this agreement, to invest in Greece, in a country whose asset prices are on the floor as a result of this protracted negotiation and the five-year crisis that we've been having in the recession. Put simply, this agreement, if it were accepted by the institutions and our partners, would make these kinds of press conferences go away. Let me simply end by saying that in my concluding speech, what I said was that we are dangerously close to a state of mind that accepts an accident. And I urge my colleagues not to fall prey to this state of mind. We can forge a good agreement.
Our government is standing by with ideas and with the determination to cultivate the two forms of trust necessary to end this Greek drama. The trust of our partners and institutions in our government and in our society, and the trust of our people, both in our government and in Europe's capacity to produce policies that work for Europe as a whole and which end the crisis. Thank you very much. Ωραία. Well, you didn't get the question in English, so how would you gather what the question was? Λοιπόν, no, I'm going to answer the questions in the language in which they've been asked. So come up with your own question, and I'll answer it. Λοιπόν, πρώτον. Θα σας παραπέμψω όσο αφορά το πρώτο ερώτημα, γιατί δεν μετακινούμαστε εμείς, σε αυτό που είπε ο κύριος Μπλανσάρτ, ότι μία συμφωνία αποτελεσματική σημαίνει δύσκολες αποφάσεις για όλες τις πλευρές. Μου επιτρέψετε να σας απαντήσω χωρίς διακοπές. Ο κ. Μπλανσάρτ είναι ο chief economist του IMF. Πιστεύω ότι έχει δίκιο. Ότι όταν έχεις μια τέτοια διαπραγμάτευση, όλες οι πλευρές είναι υπεύθυνες για να προσεγγίσουν τη λύση. Εμείς, όπως έχετε ακούσει ήδη από την παρουσίασή μου, έχουμε προβεί σε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Η πρόταση για το hard deficit break είναι πολύ συγκεκριμένη. Πιο συγκεκριμένη δεν μπορεί να γίνει παρά να κάτσουμε να γράψουμε το νομικό, την τροπολογία, την νομική. Είναι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι αυτό πρέπει να αναφερθεί ως μια θλιβερή παρατήρηση ότι η πρόταση αυτή που κάναμε στο Eurogroup δεν σχολιάστηκε ούτε από έναν αντιπρόσωπο των θεσμών ή των συναδέρφων. Με άλλα λόγια, το Eurogroup απεδείχθη άλλη μια φορά ότι δεν είναι το φόρουμ όπου μπορεί να γίνουν σοβαρές συζητήσεις επί συγκεκριμένων προτάσεων και να πάρθουν αποφάσεις. Ρωτήσατε γιατί δεν το εφαρμόζουμε εμείς. Θα σας απαντήσω ευθαρσώς. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης έχουμε δεσμευτεί ότι δεν θα νομοθετούμε περί αυτών των ζητημάτων πριν υπάρξει συμφωνία. Οπότε όποιος θέλει συμφωνία δεν πρέπει να θέτει αυτό το ερώτημα. Για το τρίτο, με ρωτήσατε γιατί αναφέρομαι σε αυτό το intra-troika swap, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά. Αυτή είναι η δική σας κρίση. Γιατί αν προσέχατε, ο τρόπος με τον οποίο το αφηγήθηκα, το παρουσίασα, ήταν ξεκάθαρος. Η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό δημόσιο, παίρνει ένα νέο δάνειο. Με conditionalities, ακριβώς όπως προβλέπει το καταστατικό του ESM. Αλλά δεν είναι δάνειο προς χρήση του ελληνικού δημοσίου. Είναι δάνειο για να αποπληρωθούν τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οπότε, εν δυνάμει, ουσιαστικά, επί της ουσίας, είναι ένα swap. Αυτή είναι η πιο λογική, η μοναδική λογική πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι. Και σας διαβεβαιώ ότι σε τεχνικό επίπεδο, πρώτον, έχει επεξεργαστεί από κορυφαίους τεχνοκράτες
και ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με τη δημιουργία του ESM και δεν υπήρξε ποτέ κάποιος τεχνοκράτης ο οποίος να μας ασκήσει κριτική σε αυτή την πρόταση. Το γεγονός ότι δεν συζητείτε στο επίπεδο του Eurogroup είναι πολιτική απόφαση και την ευθύνη για αυτή τη μη συζήτηση δεν την έχουμε εμείς. Πάμε σε αγγλική τώρα. Μετά. Yes. If you don't get debt swaps or some kind of debt reduction of any kind, would it be preferable for Greece to leave the eurozone? Let me say that dealing with the debt repayments of a highly indebted nation state that has no access to markets and which has no access to devaluation is of the essence in rendering that economy stable and sustainable. I believe that the International Monetary Fund has made this point a number of times. I'm surprised that it is not making this point in contexts like the Eurogroup, even though this is part and parcel of its logic. So it is quite right to say, as you indicated or intimated, that a debt restructure is sine qua non. The other part of your question is not one that I will even begin to contemplate, because a monetary union is not a fixed exchange rate regime. This is not the European exchange rate mechanism or a peg between some Latin American currency and the US dollar. To even begin to imagine the deconstruction of a monetary union like the one we have created in Europe is to jeopardize the well-being of Europeans and not only those who live within the Eurozone. Δεν με άφησε να κάνω τι, η ομολογή μου. Αν δεν μας άκουσε. Ωραία, στο πρώτο ερώτημα. Ο κύριος Dijsselbloem είναι υπεύθυνος για τη δική του κρίση. Η δική μας κρίση είναι ότι η Ευρώπη γνωρίζει, ακόμα και τελευταία στιγμή, να κάνει αυτό που χρειάζεται, έτσι ώστε να εφαρμοστεί μια συμφωνία που είναι επωφελής για την Ευρώπη. Όσο αφορά το δεύτερο ερώτημα, θα με ενοχλούσε να είμαι ο Υπουργός Οικονομικών σε μια κρίσιμη στιγμή όπου υπάρχει εκτροχιασμός της Ευρωζώνης με την Ελλάδα να μπαίνει σε περιπέτειες? Προφανώς, ναι. Όσο αφορά το δεύτερο ερώτημα. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό το ζήτημα είναι προσωπικό? Πιστεύετε ότι η αντικατάστασή μου με άλλον υπουργό της συγκεκριμένης κυβέρνησης θα έλυνε το πρόβλημα? Θα το έλυνε μόνο στο βαθμό που ο αντικαταστάτης μου θα υπέγραφε μία συμφωνία με το Eurogroup, η οποία θα ενέτεινε την κρίση, όπως κάναν οι προηγούμενοι Υπουργοί Οικονομικών. Ευχαριστώ. On the first question about military defense spending cuts, we were the ones who put them on the negotiating table. So you shouldn't be asking us this question. But of course, please do not forget that the institutions are demanding a 1.8 billion reduction in pensions and a 1.8 billion increase in already high VAT take. So the military defense cost cuts
would simply not just not satisfy the institutions, even if we were to shut down the Greek army. On the second question, you will allow me not to speculate on what would happen if Europe fails to come to a mutually beneficial agreement, especially after we have tabled very sensible proposals that could end the crisis tonight. Thank you. Let me first comment on the outflow of deposits from the Greek banks. Allow me to remind you that they began in December, well before we were elected, as a result of a cynical ploy by the sitting government at the time to try to hang on to power by instilling fear in the electorate of what would happen if we were elected. Let me also say that the Bank of Greece was perhaps the only central bank I know personally that even before there were any serious problems, issued a statement that that there was a prospect of a liquidity shortage. This was quite an astonishing statement by a central bank. Central banks have a duty to do precisely the opposite, to douse any concerns about liquidity and to provide liquidity when it is lacking. On the question of capital controls, permit me to say that they are, if you want, the precise antithesis of a monetary union. A monetary union which contemplates capital controls is a monetary union that has accepted that it has failed in its duty to preserve the free flow of capital. Our government believes that the only reason why there has been a capital outflow over the last few months was because of the asphyxiation of this government, which was politically motivated in order to bring us to sign the MOU or a variant of it, an MOU that we would be happy to sign if there was even the slightest of chances that it would put an end to the Greek debt deflationary crisis. Allow me to complete this by relating a joke that I think everybody knows, but I think it's pertinent. There are two people in a golf course or on a beach, and one of them says, "I'll tell you how I became rich. My business burned down. I collected the insurance and I decided just to live on it." The other one says, "Well, something similar happened to me. My business was flooded. I collected the insurance, and I am living happily ever after." And the first guy says to him, "How do you start a flood?" Στο πρώτο ερώτημα, τις έχετε δει τις προτάσεις μας, τις έχετε διαβάσει, τις έχετε ακούσει σήμερα. Επιτρέψτε μου, το ότι κάποιοι δεν αναγνωρίζουν ότι έχουμε κάνει προτάσεις, αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχει από ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα διαλόγου και διαφάνειας. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο σε αυτό. Άλλο να σου λένε, να σου απαντούν στην πρότασή σου ότι πάσχει από αδυναμίες και να σου επισημαίνει ποιες είναι, και άλλο να σου λένε ότι δεν έχεις καταθέσει προτάσεις. Αυτό είναι ένα ζητούμενο, το οποίο πρέπει, ένα θέμα, το οποίο πρέπει να αποτελέσει
αντικείμενο ευρείας συζήτησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλους τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έπρεπε να είναι ένα ζήτημα το οποίο να μας απασχολεί επισταμένως. Γιατί? Γιατί είναι το μεγαλύτερο δώρο στους αντιευρωπαϊστές. Όσο αφορά το δεύτερο ερώτημα, θεωρώ πως όχι. Εάν νομοθετούσαμε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τα πράγματα για τα οποία διαπραγματευόμασταν, αυτό θα θεωρείται ο casus belli από τους θεσμούς. Και θα είχαν και κάποιο δίκιο. Θα σου έλεγαν, καλά, μιλάμε για το ΦΠΑ και εσύ περνάς νομοσχέδιο για το ΦΠΑ. Ο κοινός τόπος εξελίχθηκε. Ήταν κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Δεν ήταν ποτέ κοινό. Μπορεί να ήταν κοινός, αλλά δεν ήταν στατικός. Προφανώς. Προφανώς. Άλλο να συμφωνούμε σε μια ανεξάρτητη αρχή, να ακριβώς λειτουργεί. Και αυτό ήταν πρώην διαπραγμάτευσης. Οπότε είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι η πιο απλή ερώτηση που μου έχει τεθεί στους 5 μήνες που είμαι υπουργός. Ναι. Υπάρχουν και τα στοιχεία. Τώρα, εάν κάποιοι θέλουν να τα αμφισβητήσουν, νομίζω ότι δεν περιποιούν τιμή στη διαπραγματευτική διαδικασία. Είναι ξεκάθαρο. 1% μας ζητήθηκε περικοπές από τις συντάξεις, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΚΑΣ, και 1% αύξηση της εισπραξής από το ΦΠΑ. Ήταν το κείμενο που παρέδωσε ο κύριος Γιούνκερ στον κύριο Τσίπρα. Αν το αποποιείται ο κύριος Γιούνκερ, εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. I also think that public revenues have to increase in Greece. I also think that we should collect a lot more VAT. It's just that I know, and I think that everybody who knows anything about the Greek economy would agree with me, that we can't do this by increasing the VAT rates. The problem we have, as I mentioned before, is collectability. Let me give you an example. Last year, I was told by my own ministerial staff in the islands of Mykonos and Santorini, there was a doubling of visitors. And the VAT take went down by something around 30%. That is a scandal, of course. And as a Minister of Finance, I can only deplore it. But I can assure you that the remedy is not to increase the VAT rate. The remedy is to strike down the cheaters and to have reforms with the help, the technical assistance of the IMF, the European Commission, of anyone who wants to help us, partners from the European Union, that will allow us to create a payments culture which allows us to expand the base. Where we have been disagreeing and with the institutions, and I made this point very clearly before, is that we need more parametric changes. We don't need parametric change. We've had enough parametric change in the last 5 years, and the result was a great recession and a diminution of the tax base, a diminution of income, a diminution of our capacity to repay our debts. We are seeking reforms and the help of our partners in bringing about the end of the practices, the social conventions of cheating that are the root of the problem. And as everybody knows, I don't believe there is a single economist that would disagree with that anywhere in the world. If you want to strike down the
social conventions of tax evasion, you don't increase tax rates. I can put anything you want on the fiscal budget. The question is, will I collect it? Previous governments over the last 5 years have been saying yes to these parametric changes, and the result is a diminution of the tax base. This government was not elected to accept demands that those who make them don't have the right to make them, and those who accept them don't have the right to accept them. I believe that it is our responsibility as Europeans not to discuss failure at this stage, but to discuss success. You may have noticed that in my presentation, I tried to be positive, to talk about a possible agreement, an agreement that we are tabling, which we believe, deeply believe, that if it was accepted or it became the foundation upon which an agreement is based, a final agreement, a compromise, we would make this crisis go away. In this frame of mind, I'm going to refuse to discuss speculation about failure. Ως προς το πρώτο, από την ημέρα που δέχτηκα να εισέλθω στο πολιτικό στίβο, δεσμεύτηκα ότι δεν θα κάνω ποτέ σχόλιο υποτιμητικό για συνάδελφό μου, συνομιλητή μου, για οποιονδήποτε εμπλέκεται στο πολιτικό παίγνιο. Θα μου επιτρέψετε να παραμείνω πιστός σε αυτή τη δέσμευσή μου. Ως προς το δεύτερο, είναι η ίδια απάντηση που έδωσα στην κυρία από την Ισπανία, ότι όταν πασχίζεις για το καλό σενάριο, για την επίλυση της κρίσης, όταν πασχίσεις να βάλεις στο τραπέζι της συζήτησης προτάσεις επικοδομητικές, απλά δεν εμπλέκεσαι σε καταστροφολογικά σενάρια. The answer to the last question is no. When we discuss matters in the Eurogroup or on the sidelines of the Eurogroup, we may have disagreements, but I do not feel what you described. Regarding the former part, I've already answered this question in Greek, but allow me to also answer it in English. When I entered the political scene a few months ago, I committed never to characterize, especially in a negative sense, any colleague, any interlocutor, anybody who is part and parcel of the same scene. And I'm going to remain steadfast in this commitment. Ο κύριος Πρωθυπουργός δεν στοχοποίησε ποτέ κανέναν. Αναφέρθηκε στις ευθύνες που έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις σημαντικές αποτυχίες και αστοχίες των προγραμμάτων που ξεκίνησαν το 2010, το 2011, το 2012. Για τις τεράστιες προβλεπτικές αποτυχίες, για τις πολιτικές που το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πολλά διαφορετικά του τμήματα, πολύ σημαντικοί άνθρωποι οι οποίοι το υπηρετούν, έχουν μάλιστα ζητήσει και συγγνώμη. Αυτή ήταν η παρέμβαση του Πρωθυπουργού, αυτή ήταν η αναφορά του. Θεωρώ ότι εμπίπτει πλήρως μέσα στα όρια της πραγματικότητας και της αποτύπωσής της.
Όσο αφορά το αν θα πρέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να παραμείνει μέρος της συμφωνίας μας με τους εταίρους και με τους θεσμούς. Θέλω να σας πω ότι όταν είσαι δανειζόμενος δεν επιλέγεις τους πιστωτές σου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ερώτημα το οποίο θα έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον είναι αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεδομένη της θέσης του, της πάγιας θέσης του, ότι δίχως αναδιάρθρωση χρέους, το ελληνικό χρέος δεν μπορεί να γίνει βιώσιμο και δεδομένου του ότι το καταστατικό του απαγορεύει να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα όπου το δημόσιο χρέος της εν λόγω χώρας δεν είναι βιώσιμο, το ερώτημα θα ήταν ενδιαφέρον να το θέσετε σε εκείνους αν θέλουν να συμμετάσχουν. Είναι πάρα πολύ απλό. Διαψεύδω μεταυδελιγμίας οποιαδήποτε διαρροή δήθεν λάβατε ή εσείς ή το Reuters. Κάποια στιγμή το Reuters, το Bloomberg, άλλοι σπουδαίοι οργανισμοί μετάδοσης ειδήσεων θα πρέπει να σεβαστούν τους κανόνες του Eurogroup, επιτέλους να σταματήσουν αυτές οι δήθεν διαρροές και η μετάδοσή τους μόνο κακό κάνουν και στην πληροφόρηση των πολιτών, αλλά και στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Ask this question afterwards. You will permit me not to answer the second question. We will cross that bridge when we come to it, as they say. On the first question, the more interesting question is this. For 5 months now, this state has been not only meeting its obligations to its citizens, paying pensions, salaries, and so on, but also, even though a part of the loan agreement that we had with the institutions was that we would have received already 7.2 billion euros from which to meet our obligations during these months. We didn't receive those disbursements and yet we made those payments. That is a miracle. We have worked very hard to achieve that. It shows that this government, this nation, this state can make ends meet. And if only we had an agreement along the lines of the proposals that I presented to you tonight, our economy would simply fly and this crisis would be over. I think you've been around long enough to know that these are impertinent questions to put a Minister of Finance. I do trust that the Greek people are calm. They understand that this is a very critical period, but at the same time, they have confidence in Europe and they have confidence in the Greek government to make sure that we build on the common ground that we Europeans have with the institutions so as to make sure that no accident happens. And therefore, the answer to your question must be no. A couple of weeks ago, Prime Minister Tsipras went to Brussels, and we asked him late in the night if he was going to fulfill the payment to IMF on the next morning. And I called, he said, don't worry about that. We have already paid, say, 7.5 billion. Don't worry about that. The next morning, of course, he postponed the payment. Well, he was right, wasn't he? A solution was found. You shouldn't have worried. He was completely right. Life confirmed him. Thank you.
the Greek government, which means are they in line with your prime minister? And the second one is, how did your colleagues in the EU react to your proposals? Thank you so much for your question. It goes without saying that when the finance minister is tabling these proposals at the Eurogroup, these constitute the proposals of the Greek government. On the second question, there wasn't a single comment, which goes to the heart of the lack of substance of discussions at the level of the Eurogroup, which is or ought to be a matter of concern for all Europeans, not just Greeks. One more question and we finish. Well, let me just say that, firstly, I very much enjoyed meeting Mr. Alexander Stubbs today. It was his maiden appearance at the Eurogroup. And I'm very much looking forward to working with him, as well as with all the other colleagues. As for your question, as I have already said a number of times, when Europe's future is at a critical juncture, we, elected politicians, especially finance ministers, have a duty to our electorates, to the very idea of Europe, to work towards a resolution, to put our best self, all our energies and talents, into carving up space for an agreement that is mutually beneficial. In this context, and at that time, to contemplate catastrophic scenarios, as you invited me to do, is not something that I have the right to indulge. Thank you. Thank you very much.